Καλημέρα. Θέλω να συμμεταφέρω... Εσύ τώρα έρχεσαι από την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας ή πιο πέρα? Από Πύργο μεριά. Από Πύργο μεριά. Θέλω να σου πω το εξής. Οι μεγάλες ομάδες γίνονται μετά από μεγάλες ήττες. Ναι, εξαφνικές ήττες. Όμως, επειδή ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα, πολύ μεγάλη ομάδα, εκτιμώ ότι έχει λάθος προπονητή. Βαγγέλη, τ' ακούς? Βάζει λοιπόν ο πρόεδρος τόσα λεφτά στην ομάδα, αλλά ο τύπος δεν ξέρει να την κοουτσάρει ο κύριος. Δεν το πάει καλά το τιμόνι δηλαδή. Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο Ολυμπιακός του χρόνου με ένα καλό κοουτσάρισμα θα δώσει και με τέσσερις παίχτες άλλους. Εντάξει, δεν μπορεί να φέρνει συνεχώς παίχτες. Όχι, όχι. Ο ίδιος είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ναι, Γιώργο μου, πως θα φέρει δύο στα άκρα. Δηλαδή, δεν γίνεται, και ένα στα χαφ. Δεν γίνεται κάθε χρόνο από το Αγίου Νικολάου να ξέρουμε ποιος είναι ο πρωταθλητής. Εντάξει. Έτσι. Λοιπόν, και 7 και 8 μονάδες ο πρώτος από το δεύτερο είναι αμαρτία. Ακριβώς. Όμως θέλω να σου μεταφέρω εκτός από την μεγάλη ομάδα Ολυμπιακός. Όπως τεράστια ομάδα. Και άλλοι. Να σου να έχουμε καλές κάτι, ομάδες. Να γίνει ωραίο πρωτάθλημα. Με Ολυμπιακό, με ΠΑΟΚ, με ΑΕΚ, με Παναθηναϊκό, με Ατρόμητο. Με Άρης, με όλες. Όπως και χθες ο Άρης που κατάφερε, ναι, και κέρδισε. Εγώ όταν ήμουν πιτσιρικάς ήμουν φοιτητής που έκανε τον συντονισμό στους αγώνες. Το θυμάσαι? Τι μου θύμισες? Λοιπόν, ήτανε... Είμαι παππούς. Δεν είσαι παππούς, είσαι τεράστιος. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Θέλω όμως να σου μεταφέρω μισό λεπτό. Εγώ παίζω τον Παναθηναϊκό σήμερα, δύσκολο παιχνίδι. Έχω την εντύπωση ότι ο ΠΑΟΚ θα τα καταφέρει. Δεν ξέρω. Ο Παναθηναϊκός έχει Έλληνες παίχτες και μπράβο του. Καλούς παίχτες, αλλά η τεράστια διαφορά είναι με. Το στυπάστε αθλητικό, ναι, το πας καλά. Λοιπόν, ξεκινάμε θέλω... σήμερα, ναι, με μισό πολλά λεπτό, ναι. Μισό λεπτό. Ο κόσμος που σε βλέπει αυτή τη στιγμή και μας βλέπει και θα σε δει αργότερα στην εκπομπή, θα μας δει. Μου είπε χθες να σου μεταφέρω πολλούς χαιρετισμούς, είναι δίπλα σου από τον ομό Ηλίας και ιδιαίτερα κάτω από τον Κακόβατο. Τέλεια. Όπου είναι τέλεια, όλοι τέλεια. Σε ένα μαγαζί. Ευχαριστούμε. Και βεβαίως παρακολουθούν την εκπομπή από το πρωί έως και την ώρα βεβαίως που θα τελειώσεις. Και μου είπαν το εξής, να τους πεις τι γίνεται με τις συντάξεις και με όλες αυτές τις επιστροφές. Όλα αυτά τα αναδρομικά, επιστροφές, ναι, έχουμε ακριβώς περίπου 80 αποφάσεις. Γιατί τρέχουν, τρέχουν, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Φαίνεται ότι έχουμε πολύ δρόμο, κοροϊδεύει το Υπουργείο Εργασίας και κοροϊδεύει αγρίως, εμείς θα επιμείνουμε. Γιατί αυτός ο κόσμος πρέπει να δικαιωθεί. Ακριβώς. Του πήρανε λεφτά, πρέπει να τα πάρει πίσω. Λοιπόν, Γιώργος Κοντονής, εδώ παρουσιαστής, εγώ βοηθός του. Γιώργος Αθιάς, ο πρώτος, ο πρωταθλητής. Λοιπόν. Ο πρωταθλητής. Ο πρωταθλητής. Όλα καλά θα πάνε. Την 700.000 ήταν οι θεατές το περασμένο Σαββατοκύριακο. Αυτή τη φορά θα επιδιώξουμε το εκατομμύριο. 20 φορές σαν το στάδιο Καραϊσκάκη. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλημέρα σας.